Περνάμε πλέον σε μια φάση πλήρους ύφεσης. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο δεύτερο βήμα, στην άρση, στη σταδιακή άρση των μέτρων, όπου ο δείκτης μεταδοτικότητας, καθώς και άλλοι δείκτες, όπως ο δείκτης νοσηρότητας, η αριθμή νοσηλείας σε νοσοκομεία και ειδικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Η καμπύλη είναι, διατηρείται σε πάρα, η επιδημιολογική καμπύλη διατηρείται σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Η εικόνα είναι περισσότερο ικανοποιητική από αυτή που θα θέλαμε κανείς. Πράγμα που δείχνει ότι η σταδιακή άρση των μέτρων ευτυχώς δεν έχει φέρει δραματικές αλλαγές, δεν έχει αλλάξει το επιδημιολογικό προφίλ του ιού στη χώρα μας και δεν έχουμε εστίες ή ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Αυτά έχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Το ιικό του φορτίο τόσο άλλο και στο πρώτο δείγμα δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ήταν όμως ανιχνεύσιμο, κάτι το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να καταγραφεί. Το δεύτερο δείγμα ήταν αισιόδοξο. Το γεγονός ότι αρνητικοποιήθηκε και η εικόνα του κλινική συνάδει με το εργαστηριακό αποτέλεσμα αυτό. Mm-hmm. Αναμένουμε και το τελευταίο, ένα επόμενο δείγμα από τον ίδιο ασθενή για να οριστικοποιήσουμε την αρνητικοποίηση του ασθενούς. Άρα θα γίνει και τρίτο. Και τρίτη προβλέπεται εξέταση. Και αυτό το πρωτόκολλο τους ή άλλως πριν την έξοδο του νοσοκομείου. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 76χρονο επίσης Χανιώτη, ο οποίος είχε συνοδεύσει τη γυναίκα του στην καρδιολογική κλινική του Παγνή προημερών, εκεί από όπου είχε περάσει και ο 88χρονος, διαγνώστηκε επίσης θετικός στον κορονοϊό. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο. Θα γίνει δεύτερο τεστ? Σίγουρα θα γίνει δεύτερο τεστ. Το θετικό είναι ότι όλα τα τεστ συγκλινατήσεων που έχουμε κάνει στην καρδιολογική κλινική είναι αρνητικά και αυτό δείχνει ότι το προσωπικό, το υγειονομικό του συγκεκριμένου τμήματος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και δεν αποτελεί φορέα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή του ιού. Τώρα, να πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά τα σχολεία. Ήσασταν, αν δεν κάνω λάθος, και ένας από τους επιστημονικούς εισηγητές σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία τους. Επομένως, συμπερασματικά, θέλω να δούμε λίγο πού καταλήγουμε σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ιστορία. Τα παιδιά, από ό,τι μας λέτε, οι επιστήμονες, δύσκολα κολλάνε μεταξύ τους, αλλά δύσκολα μεταδίδουν και τον ιό. Σωστά, αν και αρχικώς είχαν θεωρηθεί ως υγειονομικές βόμβες και γι' αυτό το λόγο κλείστηκαν και στα σπίτια. Δεν θα διαφωνήσω με την τοποθέτηση αυτή που και αυτή ήταν η περιγραφή της κατάστασης στην αρχή της πανδημίας και όσο βρισκόμαστε τώρα προς το τέλος της πρώτης φάσης. Τα επιστημονικά δεδομένα ήταν συνεχώς εξελισσόμενα. Μιλάμε για μια νέα νόσο, όχι απλώς μια πανδημία, αλλά για ένα νέο ιό, ο οποίος προκαλούσε διαφορετικά σύνδρομα, διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, όπου η καταγραφή τους τόσο σε ενήλικες όσο και σε τα παιδιά ήταν συνεχώς μεταβαλλόμενη. Mm-hmm. Πλέον έχοντας περισσότερα στοιχεία, μπορούμε εκ του ασφαλούς να λέμε, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι τα παιδιά πλέον μολύνονται σε πολύ μικρότερο βαθμό, επίσης είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικά. Σε σχέση λοιπόν και σε συνάρτηση με την πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας, mm-hmm. σε σχέση με τη σταδιακή χαλάρωση και την επαναλειτουργία των σχολείων, των μεγαλύτερων βαθμίδων αρχικά, λυκείου, στη συνέχεια γυμνάσιο και πλέον πάμε στο δημοτικό και στα νηπιαγωγεία, έχουμε ασφαλείς δείκτες και θεωρούμε ότι βαδίζουμε με σχετική ασφάλεια για το επόμενο βήμα που είναι η μικρότερη βαθμίδα. Να περάσουμε στο κομμάτι που αφορά τον τουρισμό, διότι το ρίσκο υπάρχει αδιαμφισβήτητα, έτσι. Το θέμα είναι πόσο πρέπει να προβληματιζόμαστε αναφορικά με τους επισκέπτες που θα δεχθούμε από χώρες που δεν έχουν το ίδιο επιδημιολογικό προφίλ με εμάς και ενδεχομένως υπάρχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την πορεία που έχει καταγράψει η νόσος. Υπάρχουν σχέδια τόσο για σταδιακό άνοιγμα των συνόρων της χώρας μας προς προορισμούς οι οποίοι έχουν παρόμοιο επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο βήμα με το οποίο θα ανοίξει ο τουρισμός στη χώρα μας. Υπάρχουν ειδικά προβλεπτικά μοντέλα. Σήμερα το απόγευμα, μάλιστα, είχαμε μια τελευταία σύσκεψη με επιδημιολόγους για τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ανά εβδομάδα για να αξιολογούνται οι χώρες οι οποίες θα μπορούν να μεταβαίνουν από το κόκκινο χρώμα, όπως το ονομάζουμε εμείς, την επικίνδυνη ζώνη, σε μια ενδιάμεση ζώνη, πορτοκαλί ή πράσινη, και πώς αυτό μεταβάλλεται όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο περιοχών. Αν δούμε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, δεν mm-hmm. μπορεί κανείς να αξιολογήσει μια ολόκληρη χώρα, αλλά περιοχές αυτής. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια μαθηματικά μοντέλα, τέτοια επιδημιολογικά μοντέλα που θα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση όλους τους θερινούς μήνες, ώστε να ανοίγουν τα σύνορά μας και να δεχόμαστε επισκέπτες μόνο εφόσον
παρέχεται επιδημιολογικά η ασφάλεια για αυτή τη μετακίνηση. Μπορούμε να εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα για το τι μας περιμένει στη δεύτερη φάση και πώς ενδεχομένως να την περάσουμε? Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, παρότι μπορεί να υπάρχουν προετοιμασίες ακόμα και για ένα δεύτερο κύμα, όπως αναφέρθηκε από την πρόεδρο του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων. Θέλω να, και στην Επιτροπή αυτό κάνουμε, εξετάζουμε βήμα-βήμα τα επόμενα στάδια, παρότι μπορεί να έχουμε και προγραμματισμούς για το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε με βάση τα όσα παρουσίασε ο Αμερικανικός Οργανισμός CDC. Να δούμε τη σχετική κάρτα. Έδωσε 5 σενάρια αναφορικά με τη θνητότητα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Και αυτό που παρακολουθούμε είναι το χειρότερο σενάριο σε ό,τι αφορά τις ηλικίες από 0 έως 49 ετών. Βλέπετε τους σχετικούς αριθμούς από 50 μέχρι 64, 65 και πάνω, και η συνολική θνητότητα ανεξαρτήτως ηλικίας τοποθετείται στο 0,4%. Επομένως, μήπως τελικώς και με βάση τις αρχικές δυσίωνες στατιστικές, τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα, αποδείχθηκαν πιο αισιόδοξα? Πιο αισιόδοξα. Θεωρώ ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα τις χώρες και τον τρόπο που αντέδρασαν, πόσο έγκαιρα έλαβαν μέτρα ή όχι. Βλέπουμε παραδείγματα χωρών οι οποίες επέτυχαν πολύ χαμηλά επιδημιολογικά δεδομένα, πολύ μικρή διασπορά του ιού, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας. Και βλέπουμε άλλες χώρες με πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ, με πολύ προηγμένα συστήματα υγείας, οι οποίες όχι μόνο απέτυχαν, αλλά είχαν δραματικές συνέπειες, όπως η Ιταλία, η Αγγλία, η Αμερική, ακόμα η Ρωσία. Ο ιός εξακολουθεί πάντα να είναι επικίνδυνος, εξακολουθεί να αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ακόμα ισχύει ο ορισμός της πανδημίας. Το πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια και το πώς θα διαφοροποιείται από γεωγραφική περιοχή και από χώρα σε χώρα, θα εξαρτηθεί τόσο από τη συμπεριφορά μας βασικά, όσο και με την ελπίδα που έχουμε για μια εξέβρεση, μια ανακάλυψη τόσο στοχευμένης αντιγυϊκής θεραπείας, αφενός, αλλά όσο και του εμβολίου.